Η Ομοσπονδία Γονέων Κεντρικής Μακεδονίας καλεί τους εργαζόμενους, την νεολαία, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τους μαθητές, όλοι μαζί να ορθώσουμε τείχος και ασπίδα αλληλεγγύης. Να απομονώσουμε τις ρατσιστικές αντιδραστικές φωνές. Να καταδικάσουμε αποφασιστικά την αιτία της προσφυγιάς, τους εμπεριαλιστικούς πολέμους, τους ανταγωνισμούς και το μοίρασμα των σφαιρών επιρροής, την αρπαγή του πλούτου των λαών. Να αντιπαρατεθούμε με την απάνθρωπη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας που οδηγεί στον εγκλωβισμό δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων στη χώρα μας, μαζί και χιλιάδων παιδιών χωρισμένων από τις οικογένειές τους. Να παλέψουμε για ουσιαστικά μέτρα ένταξης των προσφυγόπουλων σε όλες τις δομές εκπαίδευσης. Να υποδεχτούμε τους πρόσφυγες και τα παιδιά τους με όλους τους τρόπους και τις μορφές αλληλεγγύης. Ο πόλεμος σημαδεύει αυτά τα παιδιά. Από την τρυφερή ηλικία έχει καταγραφεί στη μνήμη τους ως ξεριζωμός, η καταστροφή, οι διώξεις, ο θάνατος των δικών τους ανθρώπων. Οι κακουχίες να φτάσουν εδώ, αλλά και οι άθλιες και απάνθρωπες συνθήκες που βιώνουν καθημερινά στα διάφορα hot spot με ευθύνη της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνθήκες και γεγονότα που δεν θα θέλαμε σε καμιά περίπτωση να ζήσει κανένα παιδί, κανένας δικός μας άνθρωπος. Η ευθύνη καλούμε να υποδεχτούμε και να αγκαλιάσουμε σε όλες τις μορφές, στις γειτονιές μας, στα σχολεία μας, τα προσφυγόπουλα, καθώς επίσης να αποδοκιμάσουμε και να απομονώσουμε τυχόν ρατσιστικές και ξενοφοβικές αντιδράσεις που στοχοποιούν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Όλη η οργάνωση και η δομή να ανήκει αποκλειστικά στο Υπουργείο, στις διευθύνσεις και στους συλλόγους διδασκόντων. Καμιά δουλειά δεν έχουν οι ΜΚΟ και διάφοροι άλλοι που εμφανίζονται γύρω από αυτές τις δομές. Να υποδεχτούμε όλους τους πρόσφυγες και όλα τα παιδιά μας με κάθε μορφή αλληλεγγύης. Η Ομοσπονδία Γονέων κάλεσε σήμερα σε αυτή την κινητοποίηση για να δείξει ότι δεν πρέπει να υποτιμούμε το περιστατικό που συνέβη στη Νεάπολη. Τέτοια περιστατικά πρέπει να τα αναδεικνύουμε, να στεκόμαστε απέναντι σε αυτά τα περιστατικά. Να δείξουμε σε όλους ότι οι Έλληνες ξέρουν να αγκαλιάζουν τους πρόσφυγες και να τους υποδέχονται ανάλογα.